Κύριε Τριανταφυλλίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Σας ζητούμε συγγνώμη για την καθυστέρηση, γιατί ήταν να συνδεθούμε λίγο νωρίτερα, αλλά όπως καταλαβαίνετε η επικαιρότητα έτσι μας καθυστέρησε. Εσείς έχετε, εκεί στην Πτολεμαϊδα έχετε ένα πρόβλημα, δεν έχετε λοιμοξιολόγο σε νοσοκομείο αναφοράς. Ακριβώς. Οι συνάδελφοι επικοινώνησαν το πρόβλημά τους με την Ομοσπονδία μέσω ΕΜΟΥ και έβγαλε μία ανακοίνωση χθες η Ομοσπονδία, με την οποία στηρίζει και φυσικά συνδικαλιστικά καλύπτει τους συναδέλφους, οι οποίοι συνάδελφοι είναι τρεις στον αριθμό, οι δύο βέβαια υπογράφουν, ο διευθυντής δεν υπογράφει. Καλά, αφήστε τα αυτά τώρα. Πείτε μας τι γίνεται στο νοσοκομείο, ποιος υπογράφει και ποιος δεν υπογράφει. Αυτά είναι τα συνδικαλιστικά σας. Ναι, όχι, απλά το αναφέρω. Τα συνδικαλιστικά σας είναι αυτά. Πείτε μας τι γίνεται στην καθημερινότητα τώρα. Λοιπόν, οι συνάδελφοι από τον προηγούμενο Μάρτιο που ξεκίνησε το ζήτημα με το COVID δουλεύουν χωρίς πνευμονολόγο και λοιμοξιολόγο. Ούτε πνευμονολόγο. Ο λοιμοξιολόγος δεν υπήρχε ποτέ και δεν υπάρχει σε όλα τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας. Δηλαδή λέμε μια περιοχή τώρα, παρόλο ότι είναι, λέμε Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, σε όλα αυτά τα νοσοκομεία δεν υπάρχει Γρεβενά λοιμοξιολόγος. Όχι. Δυστυχώς ο υγειονομικός χάρτης, στον υγειονομικό χάρτη μάλλον της Ελλάδος, η Δυτική Μακεδονία είναι ένα παρθένο μέρος, ανεξερεύνητο, και δυστυχώς επειδή έχουμε στη μία ώρα μία μισή απόσταση από τα Γιάννενα και από τη Θεσσαλονίκη, σου λέει έχετε κοντινά πανεπιστημιακά. Μισό λεπτάκι, δηλαδή αν κάποιος νοσήσει σε αυτές τις περιοχές για να βρεθεί λοιμοξιολόγος πρέπει να πάει στα Γιάννενα. Όχι, έρχεται ο λοιμοξιολόγος από τα Γιάννενα. Ή Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε. Εχθές πάντως που το ψάξαμε λίγο το θέμα, θέλω να σας πω, μας είπανε ότι η πρακτική είναι, δεν μπορεί να έχουμε λέει σε κάθε νοσοκομείο λοιμοξιολόγο, μα λέμε είναι νοσοκομείο αναφοράς. Νοσοκομείο αναφοράς. Λέει, άμα χρειαστεί κάτι, λέει, ζητάμε κάποιο διπλανό νοσοκομείο. Μα εσείς τώρα, μόνο από τη Θεσσαλονίκη μπορεί να έρθει κάποιος. Κοιτάξτε. Οι συνάδελφοι παθολόγοι όλο αυτό τον καιρό, όλων των νοσοκομείων, όχι απλά έχουν δώσει το αίμα τους και την ψυχή τους, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, όπως λέγαμε και στο στρατό μέχρι τελευταία ρανίδος, οι άνθρωποι είναι ήρωες, κανονικοί ήρωες. Λοιμοξιολόγος δεν υπάρχει. Πνευμονολόγος στο νοσοκομείο, παρακαλώ. Πνευμονολόγος υπάρχει. Στο νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας έχει διοριστεί από τον Νοέμβριο. Έχει η συνάδελφος 2,5 μήνες που υπάρχει στο νοσοκομείο. Στην Κοζάνη δίπλα. Το πρώτο κύμα, προσέξτε, το αντιμετώπισαν χωρίς πνευμονολόγο και λοιμοξιολόγο. Και τώρα εκ νέου η διοίκηση, η τρίτη είπε, δεν ξέρω πώς συνεννοήθηκε με τους διοικητές, έχουν οριστεί τα νοσοκομεία Πτολεμαΐδας, Κοζάνης, φυσικά που είναι και η πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας, και τα Γρεβενά, ως νοσοκομείο αναφοράς, και αυτό σημαίνει ότι η Φλόρινα και η Καστοριά δεν θα κρατάνε COVID και θα διακομίζουν εκεί πέρα. Όταν τα νοσοκομεία αναφοράς, και δει το συγκεκριμένο στην προκειμένη περίπτωση που οι συνάδελφοι εκφράζουν την αγωνία τους, δεν θα έχει. Συγγνώμη, και αν έχει ένα κρούσμα COVID να μπει μέσα ή να διασωληνωθεί ή να μπει στη ΜΕΘ, ποιος τον κοιτάει, αφού δεν τον κοιτάει ο πνευμονολόγος και ο λοιμοξιολόγος? Κοιτάξτε, πνευμονολόγο έχουν αυτή τη στιγμή. Αλλά το θέμα είναι. Κοιτάξτε, η μονάδα εντατική θεραπεία υπάρχει. Οι παθολόγοι φέρουν εισάξια εις πέρας. Αυτό είναι. Άρα σε κοιτάει όταν μπει μέσα στη ΜΕΘ ο παθολόγος. Δεν σε κοιτάει ο λοιμοξιολόγος. Ούτε πνευμονολόγος. Αυτό λέμε. Αν νοσήσει κάποιος στην Καστοριά, τον κρατάει το νοσοκομείο της Καστοριάς? Κοιτάξτε, στο πρώτο κύμα υπήρξε μόνο τον Ποδοσάκιο από την περιοχή νοσοκομείο αναφοράς. Μας ετύχε πάθη Καστοριά. Άσχετα αν στην πράξη ερχόντουσαν πολλά, μη πω τα περισσότερα περιστατικά στην Κοζάνη, επειδή και το νοσοκομείο είναι μεγαλύτερο. Τώρα, κύριε Τριανταφυλλίδη, τώρα τι γίνεται. Στο δεύτερο κύμα, όπως ξέρετε, σε όλη την Ελλάδα τα νοσοκομεία τα υποχρέωσαν να έχουν κλινική COVID. Ναι. Όλα τα νοσοκομεία νοσήλευαν ανθρώπους με COVID. Τώρα, που είναι λίγο λιγότερα τα περιστατικά, αλλά εν ώψη τρίτου κύματος, και τρίτο κύμα τι ονομάζουμε, τις μεταλλάξεις. Γιατί ουσιαστικά από το δεύτερο κύμα δεν βγήκαμε. Ναι, εντάξει, έχουν πάλι ορίσει νοσοκομεία αναφοράς στα αυτά που σας ανέφερα. Οι άνθρωποι,
τραβάνε κουμπί σε γαλέρα οι συνάδελφοι εδώ και ένα χρόνο σχεδόν. Έτσι. Δεν έχουν πάρει άδεια. Άρα, δεν έχουν, δε, θα πέσουν να σας κάτω. Πω κάτι, και πάλι και περισσότερους παθολόγους να είχε. Αφού δεν έχει λοιμοξιολόγο, πάλι πρόβλημα είναι. Μα είναι δυνατόν σε κλείσει νοσοκομείο αναφοράς να μην έχει λοιμοξιολόγο. Μετά όμως, είμαστε εμείς οι, αυτοί οι που λέμε και οι περίεργοι. Σας φαίνεται περίεργο, Κυρία Τριανταφυλλίδη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην Πτολεμαϊδα. Εμείς γι' αυτό καλημέρα, το βγάζουμε να τα ακούσει μήπως κάποιος. Καλημέρα.